Ευχαριστώ. Σωτήρης Γεωργίου, καθηγητής πληροφορικής, εκ το Δημοτικό Σχολείο Φλόρινας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου για την παρουσίαση της εφαρμογής. Το SchoolR είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή που προσπαθεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα σχολικά βιβλία, δίνοντάς τους μια νέα διάσταση μάθησης. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αγαπημένες συσκευές των παιδιών είναι οι έξυπνες συσκευές. Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς τις χρησιμοποιούμε προς όφελός τους μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας. Τι είναι όμως η συγκεκριμένη τεχνολογία? Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που ενισχύει το πραγματικό κόσμο με ψηφιακά στοιχεία. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα τάμπλετ που θα προβάλλει το φυσικό περιβάλλον μέσω της κάμερας και θα το ενισχύσει με ψηφιακά αντικείμενα. Παραδείγματος χάρη, αυτά μπορεί να είναι κείμενα, εικόνες, ήχοι, τρισδιάστατα μοντέλα ή ακόμα και βίντεο. Αυτό επιτυχάνεται όταν η κάμερα εστιάζει πάνω σε μία εικόνα δέκτη, παραδείγματος χάρη τη σελίδα ενός βιβλίου, ή όταν η συσκευή βρεθεί σε κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο. Φανταστείτε σε ένα απλό βιβλίο οι εικόνες του να ζωντανεύουν και να αναπαραστούν τη σκηνή την οποία παρουσιάζουν, με κίνηση τρισδιάστατων αντικειμένων. Φανταστείτε τώρα ένα σχολικό εγχειρίδιο που μπορεί να απεικονίσει με διαδραστικό τρόπο δυσνόητες έννοιες μαθηματικών, φυσικής ή ακόμα και γεωμετρίας που περιγράφονται ή παρουσιάζονται με στατικές εικόνες. Πόσο πιο εύκολο και κατανοητό θα ήταν αυτό για τους μαθητές? Γι' αυτό και η σημερινή τεχνολογία έχει τα εργαλεία που μπορούν να κάνουν τη μάθηση πιο διερευνητική, πιο παιχνιώδη και πιο διασκεδαστική. Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα εκτός από αυτά που προανέφερα είναι η εύκολη χρήση της εφαρμογής. Για ποιο λόγο? Το κινητό και το τάμπλετ είναι συνέχεια σε λειτουργία. Δεν χρειάζονται οι μαθητές να κάνουν χρήση του υπολογιστή, να ψάξουν στο διαδίκτυο ή να έχουν κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα για να μπορέσουν να δουν αυτά που τους έχει πει ο εκπαιδευτικός. Τα αντικείμενα είναι προσαρμοσμένα πάνω στην ύλη του μαθήματος και είτε το επεξηγούν είτε το επεκτείνουν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο μαθητής παρατηρεί τα τρισδιάστατα αντικείμενα στο χώρο του και τα αντιλαμβάνεται καλύτερα. Επίσης, και τελευταίο, είναι ένας εύκολος τρόπος αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της ύλης των βιβλίων. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, όπου όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει δυνατότητα για νέα βιβλία. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες και πρακτικές στην εκπαίδευση χωρίς μεγάλο κόστος. Η εφαρμογή SchoolR είναι διαθέσιμη στο Google Play και όπως προανέφερα είναι δωρεάν. Υπάρχουν δύο εκδόσεις εφαρμογής για διαφορετικά μαθήματα. Η πρώτη έκδοση αφορά την πληροφορική της πρώτης γυμνασίου και άλλη μία έκδοση για τη γεωγραφία της έκτης δημοτικού. Να επισημάνω ότι η εφαρμογή της γεωγραφίας έγινε σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευσης Ρόδου, με υπεύθυνο έρευνας τον εκπαιδευτικό Φίλιππο Τζόρτζογλου και εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό επιβλέπον τον καθηγητό Αλιβίζο Σοφό. Με τη συγκεκριμένη ομάδα διεξάγαμε και έρευνα για τα παιδαγωγικά και διδακτικά ωφέλη της εφαρμογής που θα παρουσιαστούν σε διεθνή συνέδριο. Στη συνέχεια θα γίνει μια παρουσίαση της εφαρμογής μαζί με τους μαθητές και η αγαπητή συνάδελφος Κικία Μαραντίδου, η οποία εφάρμοσε το λογισμικό στο μάθημά της, θα μοιραστεί τις εντυπώσεις της μαζί μας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερωτήσεις. Υπάρχει προοπτική η εφαρμογή να ανακαλύψει και άλλα μαθήματα σιγά σιγά? Βεβαίως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από και άλλους εκπαιδευτικούς και από συμβούλους να μπορέσει να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα και σε άλλες επιστήμες. Καλησπέρα, είμαι η Κικία Μαραντίδου, δασκάλω στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλόρινας και έχω εφαρμόσει την τάξη μου, αξιοποίησα την εφαρμογή του κύριου Γεωργίου σχετικά με το λογισμικό της επαυξημένης πραγματικότητας στο μάθημα της γεωγραφίας στην 6η Δημοτικού. Καταρχάς, η πρώτη αντίδραση των παιδιών όταν είδανε να ζωντανεύει μπροστά τους το ηλιακό σύστημα, είδαν τους πλανήτες τρισδιάστατους, την περιφορά, την περιστροφή της γης, ήταν wow, ήταν ενθουσιασμός. Σε πρώτη φάση έγινε μια επίδειξη από μέρους μου. Στη συνέχεια κλήθηκαν τα παιδιά να φέρουν δικές τους συσκευές στο σχολείο, κινητά, ταμπλέτες, το οποίο έγινε από κάποια παιδιά. Το δοκιμάσαμε μαζί, είδαν τις δυνατότητες και τους τα προέτρεψαν να το δοκιμάσουν και στο σπίτι τους, γιατί ουσιαστικά η εφαρμογή κυρίως απευθύνεται στην... μάλλον έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιείται και στο πλαίσιο του σπιτιού, όχι τόσο του σχολείου της τάξης.
παρέχει την, τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν ψηφιακές πληροφορίες πέρα από το πραγματικό, από το φυσικό κόσμο, αυτά που το παιδί μπορεί να δει, να αντιληφθεί με τις αισθήσεις του. Αυτά που τα παιδιά σημείωσαν ως θετικά, ως πλεονεκτήματα σε σχέση με το κλασικό, το τυπωμένο βιβλίο, είναι ότι τους δίνει τη δυνατότητα να το έχουν μαζί τους πάντα, να παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν στις ψηφιακές χώρες, να χρειάζεται να καθυλωθούν ούτε καν μπροστά σε μία οθόνη στο γραφείο τους. Χαρακτηριστικά είπε ένα παιδί ότι μπορώ να διαβάζω στο μπαλκόνι μου, στην αυλή μου. Ότι παρέχει επιπλέον πληροφορίες με αναδυόμενα παράθυρα που μπορούν να, και εμπλουτισμένο υλικό που μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι οποιαδήποτε πολύ μέσα. Ότι μπορεί να εξηγήσουν έννοιες που είναι πάρα πολύ δύσκολες ή ακόμη και να κάνουν πειράματα που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα μέσα από την εφαρμογή αυτή. Ας πούμε, ή μπορούν να δουν πράγματα που δεν θα γινόταν να τα δουν με άλλον τρόπο, ας πούμε τις χάσεις των πυρήνων ή τα μόρια. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη μάθηση με την εφαρμογή αυτή. Είναι κάτι που είναι δυναμικό, είναι διασκεδαστικό, αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο που μου είπαν τα παιδιά. Εγώ παρατήρησα ότι βοηθάει πάρα πολύ στη χωρική αντίληψη, στην αντίληψη του χώρου για τα παιδιά. Προσφέρει μια διαδραστική μάθηση που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ οικεία στα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι είναι γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσαν μέσα στο ίντερνετ, που η δυσδιάστατη εικόνα δεν μπορεί να κεντρήσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον τους. Η προτάση των παιδιών ήταν να επεκταθεί σε όλα τα μαθήματα, όχι μόνο στη γεωγραφία. Σίγουρα στις φυσικές επιστήμες μπορεί να αξιοποιηθεί με πάρα πολύ καλό τρόπο, αλλά φαντάζομαι και σε άλλα μαθήματα, ακόμα και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στην ιστορία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί άνετα, στις τέχνες. Τα παιδιά ζήτησαν να έχει περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια, διαδραστικές περιηγήσεις, ίσως με τη χρήση GPS, με ένα συνδυασμό τέτοιο. Και κάποιες προτάσεις δικές μου που σκέφτηκα ήταν να δίνεται η δυνατότητα για εξατομικευμένη μάθηση, με δραστηριότητες που θα είναι διαχειρισμένες δυσκολίες, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, να την αξιοποιούν, να τη χρησιμοποιούν. Επίσης, να μπορούν να τροποποιηθούν από εμάς, από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να προσαρμόζονται κάθε φορά στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών που εκείνη τη στιγμή έχουμε μπροστά μας. Και τέλος, είναι καλό να αλληλεπιδρούν με τα σχολικά εγχειρίδια που αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας διαθέσιμα, αλλά ναι, θα έλεγα να έχουν και μια αυτονομία, γιατί κάποια εγχειρίδια μπορεί σήμερα να υπάρχουν και αύριο όχι. Να μπορούν να αξιοποιηθούν λοιπόν και σε άλλες περιστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Άρα θεωρείτε πως, και παίρνω ως αφορμή το τελευταίο που είπατε, ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή ενδεχομένως μελλοντικά μπορεί να αντικαταστήσει ουσιαστικά τα σχολικά εγχειρίδια. Μπορεί να φτάσουμε σε μια τέτοια εποχή όπου η εκπαίδευση θα γίνεται αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορώ να το υποθέσω ότι μπορεί να γίνει. Η τεχνολογία στα χέρια μας είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Δεν αντικαθιστά ούτε το βιβλίο ούτε το δάσκαλο, κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Ούτε θα τη θεοποιήσουμε, ούτε όμως θα φτάσουμε στο άλλο άκρο που να είμαστε τεχνοφοβικοί για να μην τη βάζουμε στις τάξεις μας. Είναι ένα εργαλείο ακόμη στα χέρια μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μαθητής ή και στη συγκεκριμένη περίπτωση κατ' επέκταση ο χρήστης είναι να πει στο Google Play. Πηγαίνουμε στο Google Play και πάνω στο πεδίο αναζήτησης γράφουμε τη λέξη Schoolart και μας βγάζει τις δύο εφαρμογές που υπάρχουν, η μία είναι για τη γεωγραφία σήματα αρθμοτικού που είπαμε και για την πληροφορική της αλφαγυμνασίου. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε εγκατάσταση στην εφαρμογή. Εντάξει, πατάμε να τη δούμε. Στις συγκεκριμένες ταμπλέτες είναι ήδη εγκατεστημένο, οπότε δεν χρειάζεται. Βγαίνουμε από το Google Play. Βλέπουμε όταν θα γίνει η εγκατάσταση εμφανίζει το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας που μπορούμε να το πατήσουμε και να θέσουμε σε ενεργοποίηση την εφαρμογή μας. Πατάμε στη γεωγραφία σήματα δημοτικού. Να αναφέρω ότι η εφαρμογή, όπως προανέφερε και η Κική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και στη τάξη, στη διαδικασία της διδακτικής μάθησης και μετά ο μαθητής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μόνος του στο σπίτι. Το μενού είναι πάρα πολύ απλό, έχει κάποια κουμπιά. Θα δούμε μονάχα συγκεκριμένα σήμερα. Το πιο απλό, πάμε να δούμε πρώτα το κουμπί πληροφορίες, όπου μας δίνει πληροφορίες για το πώς
μπορούμε να χειριστούμε την εφαρμογή, τρόπος λειτουργίας, θα το δούμε κιόλας σε παράδειγμα. Επιστρέφουμε πίσω, πατάμε το κουμπάκι πίσω, πηγαίνουμε στη συνέχεια στο σελίδες IR. Εδώ πέρα, σε αυτή τη σελίδα, μας δείχνει ποιες σελίδες στο βιβλίο περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα, ψηφιακό υλικό. Βλέπουμε, ας πούμε, λέει στη σελίδα 11, στην εικόνα G, εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο μοντέλο της γης. Από κάτω στη σελίδα 13, στην εικόνα αυτή, εμφανίζεται το διώδη σχήμα της γης. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς εμφανίζονται. Επιστρέφουμε πίσω στο μενού και πατάμε το κουμπί κάμερα IR για να ενεργοποιήσουμε την κάμερα στο tablet ή στο κινητό μας τηλέφωνο, στην έξυπνη συσκευή. Τα παιδιά σπάνε στη σελίδα την 11 που εμφανίζεται η γη. Εστιάζουμε στη γη και εμφανίζεται μία τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα που μπορούμε να τη δούμε να κινείται ομαλά και εκτός από αυτό υπάρχουν και σύννεφα που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Μπορούν πολύ απλά τα παιδιά να κάνουν zoom. Αν σμπρώξουμε το κινητό πάνε πιο κοντά στην εικόνα, μεγαλώνει η εικόνα του τρισδιάστατου αντικειμένου και επίσης μπορούμε, αν θέλουμε, να περιστρέψουμε το βιβλίο και αντίστοιχα περιστρέφεται και το ψηφιακό αντικείμενο που εμφανίζεται μπροστά. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη εικόνα. Πάμε στη σελίδα πίσω 13. Εστιάζουμε στην εικόνα πάνω όπου θα εμφανιστεί το γεώδης σχήμα της γης. Εμφανίστηκε. Πολύ ωραία. Και ας πούμε τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι το σχήμα της γης δεν είναι τελείως σφαιρικό. Είναι λιγάκι, μπορούμε να το πούμε, ανώμαλο. Έχει διαφορετικά σημεία, πιο περιψωμένα, πιο πατημένα. Και μπορούμε πιο κάτω να δούμε, στην άλλη εικόνα, την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Αυτή η εικόνα είναι ακριβώς την οποία σας παρουσίασα, όπου ζωντανεύει η εικόνα στο βιβλίο, στο σχολικό εγχειρίδιο. Γυρίζει η γη γύρω-γύρω και περιστρέφεται από τον ήλιο. Πηγαίνουμε τώρα στη σελίδα 16 και βλέπουμε εκεί πέρα οι μαθητές έχουν διδαχτεί για τις γεωγραφικές συντεταγμένες πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την τοποθεσία μας πάνω στο πλανήτη και υπάρχει ένα βίντεο που μπορούν να δούνε και να θυμηθούν αυτά τα οποία υπόθηκαν στο μάθημα. Τελειώνοντας, μπορούμε να πάμε στην σελίδα 26, όπου εμφανίζεται όλο το ηλιακό σύστημα να γυρίζει γύρω από τον ήλιο με όλους τους πλανήτες και οι μαθητές καταλαβαίνουν πώς περιστρέφονται η ταχύτητα του κάθε πλανήτη γύρω από τον ήλιο, η περιφορά του. Και ο αγαπημένος πλανήτης όλων των μαθητών βρίσκεται σε σελίδα 27 και πρόκειται για τον Κρόνο. Όταν εστιάσουμε εμφανίζεται ο Κρόνος και αν τα παιδιά πάνε πιο κοντά και κάνουν zoom στο δακτύλιο μπροστά, θα δούνε τους δακτύλιους του Κρόνου που έχουν ακόμα κομμάτια από την περιφορά από το πλανήτη που περιστρέφεται. Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina.